σε απευθεία σύνδεση, γιατί αυτό κάνουμε, αντλούμε υλικό, ρεπορτάζ, θέματα καθημερινότητας από αυτό το email, από τις δικές σας καταγγελίες και εμείς το κάνουμε ρεπορτάζ. Έλα Σωτήρη μου, πού είσαι? Καλημέρα. Βρισκόμαστε στη Βασιλή Σοφίας, στην κεντρικότερη, ας το πούμε, οδό της Αθήνας, όπου όπως μπορείτε να δείτε σε αυτό το σημείο του πεζοδρομίου, καθ' όλη τη διάρκεια του μήκους εδώ που μπορείτε να δείτε, γίνονται κάποια έργα τα οποία κανείς δεν ξέρει αν είναι σε εξέλιξη, αν έχουν σταματήσει. Το μόνο σίγουρο είναι, όπως μπορείτε να δείτε, ότι υπάρχουν πορτοκαλί διαχωριστικά τα οποία εμποδίζουν τη διέλευση του κόσμου. Να σας πω τώρα ότι καθώς οι άνθρωποι περνούν στο πεζοδρόμιο εδώ πέρα, μπορείτε να δείτε ότι αυτό το σημείο του δρόμου είναι μόνιμα πλημμυρισμένο, με αποτέλεσμα, γιατί είναι όπως πλημμυρισμένο, θα περάσει τώρα το αυτοκίνητο, όποιος ναι. περνάει θα λουστεί με τα νερά του οδοστρώματος. Ναι. Και καταλήγουμε στην άκρη του πεζοδρομίου και μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ότι για πάρα πολύ καιρό έχουν γίνει έργα εδώ πέρα. Υπάρχει ανοιχτή τρύπα κάτω από αυτή την πλάκα η οποία έχει σκεπάσει, έχουν σκεπάσει εδώ το συνεργείο το οποίο ανέλαβε το έργο. Ναι. Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη διάβαση των ΑΜΕΑ, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει λιμνάζον σημείο εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχουν νερά, με αποτέλεσμα να η κυρία προσπαθεί να περάσει, θα λερωθεί αναγκαστικά. Θα πατήσει και ο κύριος εδώ πλάκα. Προχωράει έτσι προσεκτικά. Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα αυτό το σημείο εδώ πέρα και θα πρέπει κάπως να λυθεί. Περνάει εδώ το όχημα καθαριότητας του Δήμου, αλλά όπως καταλαβαίνετε το νερό υπάρχει μόνιμα σε αυτό το σημείο. Προφανώς υπάρχει κάποια διαρροή λίγο πιο κάτω, με αποτέλεσμα να συντηρείται, να συντηρούνται τα ύδατα που υπάρχουν στο σημείο. Τώρα με συγχωρείς, αλλά σε απόσταση 30 μέτρων μας έχεις περιγράψει τρεις πληγές. Τρεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Μία αυτή εδώ που βλέπουμε, ένας αυτός που βλέπουμε, με τη σιδερένια πλάκα που κρύβει από κάτω ένα έργο που έγινε και το οποίο προφανώς δεν ολοκληρώθηκε, ποιος ξέρει πότε. Μία λίγο πιο πέρα, λίγα μέτρα πιο πέρα, με το δρόμο που λιμνάζουν τα ύδατα και δεν έχει βρέξει να πεις. Και λίγο πιο πέρα τα πορτοκαλί προστατευτικά που λένε ότι εδώ κάτι γίνεται, αλλά κανείς δεν ξέρει τι και κυρίως πότε θα τελειώσει. Άκη, το βασικό πρόβλημα είναι όσοι περιμένουν στη διάβαση το φανάρι. Να, οι κυρίες περνάνε αυτή τη στιγμή. Όση η ώρα περιμέναν όμως και ήταν κόκκινο το φανάρι για τους πεζούς, τα αυτοκίνητα που περνούσαν και τα μηχανάκια εδώ από το σημείο, όπως μπορείτε να δείτε, πετάνε νερά. Με αποτέλεσμα κάθε φορά οι άνθρωποι να προσπαθούν να περάσουν, γιατί με τον όποιο τρόπο μπορούν. Άλλοι το προσέχουν και προσέχουν. Και άλλοι έχουν στο μυαλό τους ό,τι έχει η καθημερινότητα του καθενός μας και δεν έχουν στο νου τους τη λιμνούλα από κάτω με τα λασπόνερα που θα τους χαλάσει την ημέρα. Καλημέρα, Σωτήρη. Ένα ακόμη από τα πάρα πολλά που έχουμε αντλήσει από τις δικές σας παρεμβάσεις, τις δικές σας καταγγελίες στο καταγγελίες@sky.gr.